μιλώντας για κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένα η ειδικότητά μου επιστημονική, που αναφέρεται στο πώς λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αναπτύσσονται. Πρώτον, ξεχάστε ότι υπάρχουν τομείς που είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άλλοι που δεν είναι. Δεν υπάρχει σήμερα κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που να μπορεί να προσβλέπει σε ένα μέλλον χωρίς να γίνει υψηλής τεχνολογίας. Είτε αυτό είναι γεωργία, είτε αυτό είναι μεταποίηση, είτε αυτό είναι ακόμα και τουρισμός. Δεύτερον, μην ψάχνετε καύσιμο. Ψάξτε χτίσιμο ξανά της μηχανής. Το πιο πολλές δανειοδοτήσεις, πιο πολλοί πόροι, πιο πολλές επιχορηγήσεις δεν αρκούν. Το πρόβλημα είναι στον κινητήρα. Τρίτον, ο κινητήρας είναι η ίδια η επιχείρηση. Δεν είναι κανένας δημόσιος οργανισμός. Δεν είναι κανένα μεγάλο project. Και τέταρτον, όταν ακούτε τη λέξη υποδομή, μην σκέφτεστε, αγαπητοί μου, μονάχα δρόμους. Μην σκέφτεστε μονάχα μεγάλες εγκαταστάσεις και κτίρια. Η άειλη υποδομή είναι αυτό που δίνει πλέον ανάπτυξη. Άειλη υποδομή χτίζεται εδώ μέσα και χτίζεται στην πράξη και χτίζεται μέσα στην επιχειρηματικότητα. Φαραωνικά έργα έχουν αποτύχει παντού. Ευελιξία, μυαλό, σύστημα και επιστήμη χρειάζεται παντού, διαγώνια, από την κορυφή ως τη βάση σε όλους τους κλάδους. Αυτό ήθελα να πω.